Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, βρισκόμαστε σήμερα σε ένα χώρο ταυτισμένο με την ιστορία του Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Σήμερα από εδώ, από το Περιστέρι, μπορούμε να πούμε πως ζωντανεύουν οι μνήμες μιας ιστορίας που συνεχίζεται να γράφεται, γιατί ναι, το Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή κατάφερε να μην νοσταλγεί το παρελθόν του. Κατάφερε να εξελιχθεί και να αναβαθμιστεί τόσο στις μορφές όσο και στο περιεχόμενο. Αν μπορούμε σήμερα να σχεδιάζουμε το φεστιβάλ του μέλλοντος με αισιοδοξία και την πεποίθηση ότι θα είναι καλύτερα από όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι γιατί στηριζόμαστε σε μια λαμπρή ιστορία του θεσμού του φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή. Μια ιστορία που μέσα της καθρεφτίζονται οι αξίες και τα ιδανικά από τα οποία είναι φτιαγμένο το ΚΚΕ και η νεολαία του, η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδο. Όλε οι χαρέ, όλε οι φουρτούνε και όλη η αποφασιστικότητα να κρατάμε πάντα ψηλά τα ιδανικά τη επανάσταση, τη θυσία και τη πάλη για τον πιο όμορφο κόσμο την κατάργηση δηλαδή τη εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, το σοσιαλισμό. Να επιδιώκουμε, να δημιουργούμε και να διευρύνουμε τους δεσμούς του δεσμού του κόμματο και τη ΚΝΕ με ευρύτερε δυνάμει του λαού και τη νεολαία ώστε μαζί να δίνουμε τις μάχες για να ανθρωπέψει ο κόσμος. Και η ιστορία του φεστιβάλ στο Περιστέρι φωτίζει όλα τα παραπάνω. Εδώ που το φεστιβάλ εδρεώθηκε κόντρα σε θεούς και δαίμονες, αφού με τεράστια αποφασιστικότητα πρωτοβουλία και ατέλειωτες ώρες δουλειά, το φεστιβάλ το 1977 έγινε κόντρα στι απαγορεύσεις και τα εμπόδια που έθεσε τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με έναν τρόπο αποδείχτηκε πως το φεστιβάλ θα είναι για πάντα μια εικόνα του φωτεινούς μέλλοντος που θέλουμε να δημιουργήσουμε, αφού από αυτό το φεστιβάλ του 1977, με την ακούραστη και επιθαχημένη δουλειά χιλιάδων ανθρώπων, ένας πραγματικός μπαζότοπος μετατράπηκε σε άλτσος. Από εδώ που ο μεγάλος κομμουνιστής ποιητής Γιάννης Ρίτσος απήγγειλε πρώτη φορά το ποίημα που αφιέρωσε στα παιδιά της ΚΝΕ σε μια συγκλονιστική στιγμή που τα πλήθη σιώπησαν για να αφουγκραστούν το μήνυμα του ποιητή για τα παιδιά που φτάνουν από πολύ μακριά και τραβούν πολύ μακριά. Εδώ που προσκυνήθηκε η χάρη του λαού αφού πρώτη φορά στο τρίτο φεστιβάλ της ΚΝΕ παρουσίαζε ο Γιάννης Μαρκόπουλος το μόνιτο έργο του. Από εδώ όμως, χωρίς να αναφέρουμε όλες τις ευληματικές στιγμές που συνδέθηκαν με τα φεστιβάλ στο Περιστέρι, Δόθηκε και το μήνυμα πω όταν όλα τα πλάκωνε η βαριά σιά τη Αντεπανάσταση με τι ανατροπέ των σοσιαλιστικών χωρών τον 20ο αιώνα, το 1991, ένα μήνα μόλι μετά την απόφαση για την ανασυγκρότηση τη ΚΝΕ, έγινε το φεστιβάλ στο Περιστέρι, σημαδοτώντα ότι ναι, εμεί θα κρατήσουμε ψηλά την κόκκινη σημαία με το σιροδρέπανο. Η ΚΝΕ, με την αποφασιστική συμβολή και στήριξη του ΚΚΕ, Ανασυγκροτήθηκε, αναπτύχθηκε, διαπαιδαγώγησε στις γραμμές της χιλιάδες νέους και νέες κομμουνιστές και κομμουνίστριες, πρωτοστατώντας στους αγώνες της νεολαίας και στην πολιτική ιδεολογική διαπάλη με το σύστημα, τα κόμματα και τα στηρίγματα του. Έφερε σε επαφή χιλιάδες νέους και νέες με τις πρωτοπόρες ιδέες του ΚΚΕ με την ιστορία του εργατικού επαναστατικού κινήματος της χώρας μας και διεθνώς. Ενισχύει καθημερινά του δεσμού τη με την νεολαία τη χώρα μα στου χώρου δουλειά, τα σχολεία και τι σχολέ, στι γειτονιέ, σε πόλει και σε χωριά. Δεσμοί που σφυρελατούνται από το ΚΚΕ για την ΚΝΕ μέσα στο καμίνι τη ταξική πάλη, εκεί που συγκρούονται συνέχεια δύο κόσμοι, αυτό των καταπιεσμένων κόντρα στου καταπιεστέ και στου δυνάστε. Πάλι που διεξάγεται συνεχώ, πότε βία και πότε ειρηνικά, πάντα όμω σκληρά και ασίγαστα. Στα αυτό το δρόμο, σταθερά και αταλάντευτα προχωράμε. Αυτή την πάλι επιδιώκουμε συνέχεια να αναπτύσσουμε. Σε αυτή την πορεία συναντιέται η πύρα του λαού μας με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ, εκεί που το κουκουέ και η ΚΕ καταθέτει τη δύναμη που του δίνει ο λαός, όπως το έκανε πάντα και το κάνει και τώρα, μετά τις ευρωεκλογέ, γιατί επιβεβαιώνονται μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα όλα όσα έλεγε το κόμμα και πριν τις εκλογές και μετά από αυτέ. Συντρόφισε και σύντροφοι, φίλοι και φίλε, όπω θυμάστε, το ΚΚΕ δεσμεύτηκε πω με όλε του τι δυνάμει θα συνεχίσει εκεί που κρίνονται όλα, στου δρόμου του αγώνα, εκεί που ανατρέπονται οι αντιλαϊκέ αποφάσει, εκεί που ανοίγει καθημερινά ένα διαφορετικό δρόμο και προοπτική. Με το λαό πρωταγωνιστή των εξελίξεων να παλεύει για τι δικέ του σύγχρονε ανάγκε, κόντρα στα συμφέροντα των μεγάλων ομήλων και όσου τα υπαιρετούν. Έτσι, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ κινητοποίησαν τι δυνάμει του στην Αττική για να χορέψουν και να τραγουδήσουν τη σύγκρουση που προετοιμάζονται να διεξάγουν οι εργάτε τη ΛΑΡΚΟ με τι οικογένειέ του και όλο το λαό στο πλευρό του. Μια σύγκρουση κόντρα στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία που όπως απέδειξε για ακόμα μια φορά με την εγκληματική τροπολογία που ψήφισε, είναι με τους επενδυτές και όχι με τις ανάγκες του λαού και των εργαζόμενων. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ κινητοποίησαν ξανά τι δυνάμει του για να σωθούν για ακόμα μία φορά έξι σπίτια από τα κοράλια των Φαντ που αξιοποιούν το νομοθετικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει όλοι όσοι κυβέρνησαν τη χώρα για να βγαίνει στο σφυρί το βιό του λαού. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ κινητοποίησαν τι δυνάμει του για να βρεθούν στη Σαλαμίνα, από όπου έφυγε άλλη μια φρεγάτα για το στόμα του Λίκου στην Ερυθρά Θάλασσα. Μια ακόμα αποστολή που θα στοιχίζει στο λαό 500.000 ευρώ την ημέρα, ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Μια ακόμα αποστολή ενόπλων δυνάμεων που δεν έχει καμία σχέση με την άμυνα τη χώρα, αλλά αντίθετα την μετατρέπει σε θήτη άλλων λαών και το λαό μα σε στόχο πιθανών αντιπίνων από αντίπαλε υπεραγιστικέ δυνάμει. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ κινητοποίησαν τι δυνάμει στο λιμάνι των Πειραιά για να αλλάξει ρότα το πλοίο που κουβαλούσε το θάνατο για τα παιδιά τη Παλαιστίνη και το κατάφεραν. Το ΚΚΕ και οι ΚΝΕ κινητοποίησαν τι δυνάμει του για να βρεθούν στο πλευρό των εργαζόμενων που συσπηρωμένοι στα σωματεία του παλεύουν για συλλογικέ συμβάσει εργασία στα εργοτάξια, στι βιομηχανίε τροφίμων και αλλού. Το ΚΚΕ και οι ΚΝΕ κινητοποίησαν τι δυνάμει του για να βρεθούν στο πλευρό των εκατοντάδων μεταλλορίχων τη Καλκυρική που δίνουν μια μάχη για να βγαίνουν ζωντανοί από τι στοέ που βγαίνει ο χρυσό για να πλουτίζουν μια κούφτα μέτοχοι κοινωνικά παράσιτα. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ κινητοποίησαν τι δυνάμει του για να βρεθούν στα μέτωπα των πυρκαγιών. Εκεί που μαζί με τα σπίτια και τι περιουσίε του λαού καίγεται για ακόμα μία φορά το παραμύθι ότι το αστικό κράτο θα προστατεύσει το λαό με τι συγκεκριμένε ιεραρχήσει και προτεραιότητε που έχει. Αυτέ δηλαδή τι προτεραιότητε που ταΐζουν με δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψη τη Ευρωπαϊκή Ένωση του μεγάλου ομίλου, αλλά για την πολιτική προστασία δεν υπάρχει ούτε ευρώ. Αυτά και άλλα πολλά έχει κάνει το ΚΚΕ και ΕΚΝΕ σε τρει εβδομάδε από τις ευρωεκλογές. τι ευρωεκλογέ. Ό,τι υποσχέθηκε δηλαδή, ακριβώ γιατί δεν έχει δεσμεύσει σε μεγάλου επιχειρηματίε, στα λόμπι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στο δολοφονικό ΝΑΤΟ. Όλα τα παραπάνω είναι μόνο μια μικρή εικόνα που επιβεβαιώνει την εκτίμηση του ΚΚΕ πω η συστηματική άνοδο που κατέγραψε για τέταρτη συνεχόμενη φορά σε εκλογική αναμέτρηση είναι ένα ελπιδοφόρο αποτέλεσμα μέσα σε έναν κατά τα άλλα αρνητικό συσχετισμό δύναμη που παραμένει. Ένα ελπιδοφόρο αποτέλεσμα που επιβεβαιώνεται ειδικά στην Αττική και ειδικά στι εργατικέ λαϊκές δυτικέ συνοικίε, όπου το ΚΚΕ καταγράφει διψήφια μεγάλα ποσοστά, όπω το Περιστέρι και στο Εγάλεο, στην Πετρούπολη και στο Χαϊδάρι, στην Αγιά Βαρβάρα, στο Ήλιον, στου Αγίου Αναργύρου. Ένα αποτέλεσμα ένα αποτέλεσμα ένα αποτέλεσμα που δεν είναι συγκυριακό και δεν το αποτιμάμε ως ελπιδοφόρο κοιτώντα μόνο εκλογικά ποσοστά αλλά εκτιμώντας τους δεσμούς που προσπαθούμε να διευρύνουμε με εργατικές λαϊκές μάζες μέσα στους καθημερινούς αγώνες. Στους αγώνες που προσταθήσαμε το προηγούμενο διάστημα και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δυναμώσουν το επόμενο διάστημα γιατί η επόμενη μέρα είναι εδώ και είναι δύσκολη. Ένα ελπιδοφόρο αποτέλεσμα που μας γεμίζει αισιοδοξία και ευθύνη για να συνεχίσουμε την πάλι ενάντια στη σφαγεία των πολέμων στην Παλαιστίνη και την Ουκρανία και την εμπλοκή της χώρας μας αυτά. Κόντρα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων της που δίνει δισεκατομμύρια σε πράσινα αρπακτικά ώστε τελικά επειδή δεν φυσάει αρκετά το καλοκαίρι όπως λένε να πληρώνουμε αυξήσει ως 70% στα τιμολόγια ρεύματο το Ιούλιο ενάντια στην, στην, πολιτική της πολεμικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς για να αντιμετωπίσει την κρίση και την περαιτέρω εμπλοκή και κλιμάκωση στις πολεμικές αναμετρήσεις. Απέναντι στα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα, υλοποιώντα την ίδια τη δραστική πολιτική, αναπαράγοντα ταυτόχρονα τη λογική πω δεν υπάρχει εναλλακτική λύση πέρα από το σάπιο και γερασμένο καπιταλιστικό σύστημα. Σύντροφοι και φίλοι, συντρόφισε και φίλε, η αλήθεια είναι ότι το σύστημα, τα κόμματα και οι μηχανισμοί που το υπερετούν δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια μπροστά στην ογκόμουνη λαϊκή δυσαρέσκεια. Ήδη η κυβέρνηση μεταφράζει την τεράστια μείωση που είχε στι εκλογέ ω μήνυμα για περισσότερη αποτελεσματικότητα στο γνώριμο για το λαό δρόμο που ο μισθό τελειώνει στη μέση του μήνα των ανατιμήσεων, των πανάκριβων εμπορευμάτων, τη φορολογιστία, τη ιδιωτικοποίηση για να πιάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι, τα πλεονάσματα και να δίνεται μπόλικο χρήμα στους ομίλους. Τη μεγάλη αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στο τσάχισμα των δικαιωμάτων για να εξυπηρετήσει τα κέρδη των λίγων ο λαός την ξέρει και από την καλή και από την ανάποδη. Είναι ο δρόμος της αφέμαξης του λαού για τις εξοπλιστικέ ανάγκες του ΝΑΤΟ, 21 δισεκατομμύρια την τελευταία τριετία, γιατί λευτόδεντρα υπάρχουν για τη συμμετοχή στου υπεραγιστικούς ανταγωνισμούς. Γι' αυτό και η κυβέρνηση επιλέγει ω βολικό αντίπαλο τα κόμματα τη Αμαρτωλή Σοσιαλδημοκρατία, που βρίσκονται σε παρατεταμένη περιδίνηση λόγω τη διαχρονική στάση του στην ίδια πολιτική πάνω στον γνωστό αντιλαϊκό δρόμο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του ΝΑΤΟ, των επιχειρηματικών ομήλων. Η αστική τάξη τη χώρα μα, όπω αυτή εκφράζεται μέσα από εφημερίδε, κανάλια που έχει στην ιδιοκτησία τη, από συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδε. Αλλά προφανώ και πίσω από κλειστέ πόρτε, προβάλλει επιθετικά, θα λέγαμε, την απέτηση να δημιουργηθεί ένα εναλλακτικό πόλο διακυβέρνηση δίπλα στη Νέα Δημοκρατία, για να μεταγγίζεται η δυσαρέσκεια από τον έναν στον άλλον και να σιγουρεύουν τι business και τα αντιλαϊκά σχέδιά του. Κάνουν δημοσκοπήσει για το ποιο πρέπει να είναι ο επόμενο αρχηγό τη κεντροαριστερά, όπω λένε, γράφουν άρθρα ότι ο Αλέξη έχει ακόμα πολλά να προσφέρει. Μιλούν στα πάνελ για τα νέα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που και αυτά έχουν πολλά να προσφέρουν. Στο ΣΥΡΙΖΑ, μένονται οι αντεκλήσει, στο πλαίσιο των εσωτερικών του αντιθέσεων, σε μια προδιαγεγραμμένη πορεία πολιτικού, ιδεολογικού και οργανωτικού εκφυλισμού. Στο ΠΑΣΟΚ φουντώνουν η συζήτηση και οι ζημώσει για την έναρξη των διαδικασιών αλλαγή ηγεσία. Ο Τσίπρα παρεμβαίνει, οργανώνοντα διάσκεψη για την ανάγκη ενότητα των πολιτικών δυνάμεων τη Σοσιαλδημοκρατία. Γνωστά στελέχη του χώρου. Όπω ο πρώην Πρωθυπουργό Παπανδρέου, ο Δήμαρχο Αθήνα Ντούκα, ο πρωταγωνιστή τη Νατοϊκή Συμφωνία των Πρεσβών Κοντζιά, δηλώνουν παρόν στη συζήτηση και έτοιμοι για την ενεργή συμμετοχή στι εξελίξει του επόμενου διαστήματο. Άλλε μικρότερε δυνάμει του χώρου, όπω η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερία, το Μέρα 25, παρακολουθούν τι διεργασίε επιδιώκοντα να διαπραγματευτούν με του καλύτερου δυνατού όρου οποιαδήποτε συμμετοχή του στα σενάρια τη επόμενη μέρα. Την ίδια στιγμή, ο αστικό τύπο θρύβει αθρογραφία με έκδηλη ανησυχία και προβληματισμό για το μέλλον τη κεντροαριστερά, όπω επιχειρούν να αναβαφτίσουν τι δυνάμει τη σοσιαλδημοκρατία, παρουσιάζοντα ένα δίθεν νέο χώρο στο αστικό πολιτικό σύστημα. Επιστρατεύονται μέχρι και δημοσκοπήσει που περιγράφουν το πόσο θέλουν ή όχι την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων οι ψηφοφόροι για να τονιστεί ανάγκη γρήγορη προώθηση των σχεδίων αναμόρφωση του σοσιαλδημοκρατικού πόλου του αστικού πολιτικού συστήματο. Οι διεργασίε που παρακολουθούμε αυτέ τι μέρε θυμίζουν σερβίρισμα τη ίδια άνωστη ξαναζεσταμένη σούπα. Στελέχη των κυβερνήσεων του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν ματώσει το λαό με πλήθο αντιλαϊκών μέτρων, εμφανίζονται ξανά ω δισθεν φρέσκα πρόσωπα και σωτήρε. Ο ίδιο ο Τσίπρα διεκδικεί το ρόλο του Μεσία, που θα παίξει ρόλο για να ενώσει το ρόλο τη Σοσιαλδημοκρατία, Έχοντα δίπλα του συνδιάσκεψη που οργάνωσε τον Γιώργο Παπανδρέου, δηλαδή ο Πρωθυπουργό του Τρίτου Μνημονίου, μαζί με τον Πρωθυπουργό του Πρώτου Μνημονίου, έχοντα του χειροκροτητέ πρώην Υπουργού των Μνημονιακών Κυβερνήσεων, που τώρα παρουσιάζονται στελέχη είτε τη Νέα Αριστερά, είτε του Στήριζα, είτε άλλων μορφωμάτων τη Σοσιαλδημοκρατία. Το αφήγημά του είναι ξαναζεσταμένο. Να ενωθούν οι προοδευτικέ δυνάμει δίθεν, παρουσιάζοντα ότι μπορεί να υπάρχει. Εναλλακτική φιλολαϊκή πολιτική χωρί σύγκρουση με τι δεσμεύσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι στρατηγικέ επιλογέ του κεφαλαίου. Να σπείρει νέε αυταπάτε και απατελείε ελπίδε για να αποκρύψουν την ταύτιση στη στρατηγική του κατεύθυνση, παρά τι όποιε επιμέρου φυσικά διαφορέ με τη νέα δημοκρατία που υπάρχει, γιατί όλοι στον πυρήνα τη πολιτική του έχουν την υπεράσπιση αυτού του σάπιου συστήματο του καπιταλισμού, των στρατηγικών επιλογών του κεφαλαίου υπερασπίζονται τι υπεραλιστικέ συμμαχίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ που μα οδηγούν σε εμπλοκή στου πολέμου. Άλλωστε, η στρατηγική σύμπλαση τη Σοσιαλδημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία και άλλων κομμάτων του κεφαλαίου είναι ένα παράγοντα που δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρά χωρί δισταγμό το αντιλαϊκό τη έργο παρά την πτώση του εκλογικού τη ποσοστού. Κυρίω όμω είναι τα πιο χρήσιμα δεκανίκια του συστήματο που σε κάθε εκδοχή του προβάλλουν ότι ο καπιταλισμός παρά τα προβλήματα που δημιουργεί στο λαό είναι το καλύτερο σύστημα που θα μπορούσαμε να ζούμε, πως δεν υπάρχει αναλλακτική στη βαρβαρότητα και προσπαθούν να πείσουν τους εργαζόμενους πως μπορούν να συμβιβαστούν τα συμφέροντα και οι ανάγκες των εκμεταλλευόμενων με τους εκμεταλλευτές τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αγαπητοί σύντροφοι φίλοι, το τελευταίο διάστημα διαγράφεται ακόμα πιο έντονα η διαχωριστική γραμμή για το πώς αντιμετωπίζουν το λαό και την νεολαία τα κόμματα του συστήματος και πώς το ΚΚΕ. Γιατί όλοι αυτοί, μέσα στα αλληλομαχαιρώματα τους, για το ποιος θα είναι το νέο φιντάνι που θα υπερτήσει καλύτερα τα συμφέροντα των μεγάλων ομήλων, αποδεικνύουν ότι θέλουν το λαό θεατή του αντιδραστικού σόου που προσφέρουν. Χειροκροτητή της αντιλαϊκής του πολιτικής. Είναι όλοι αυτοί που λένε στο λαό να γίνεται ακόλουθο του στα social media, βλέποντα πότε τα σπίτια του, πότε τα παπούτσια του, πότε τι αντιδραστικέ προτάσει του, πότε τόπους ιστορίας και μαρτυρίου ως δεκόρ για τις άπιες ιδέες τους. Είναι όλοι αυτοί που λένε καθαρά ότι η μόνη επιλογή που έχει ο λαός και η νεολαία είναι να ψηφίζει κάθε τέσσερα χρόνια και μετά να κάθεται κλεισμένο στο σπίτι του και να τους παρακολουθεί. Είναι όλοι αυτοί που υπονομεύουν και χλεβάζουν ολιμερίς και ολονυχτής τη συμμετοχή σας σωματεία, στους συλλόγου σε κάθε μαζικό φορέα που ισχυρίζονται πως με τους αγώνες δεν αλλάζει τίποτα ή τους θεωρούν σκαλοπάτι για να κατακτήσουν κυβερνητικέ θέσει. Και τώρα όλοι αυτοί παριστέρουν τι κλαίου συζητιέ για το μεγάλο ποσοστό τη αποχή. Το ΚΚΕ όμω είναι ξεκάθαρο και δίνει καθημερινά δείγματα γραφή. Θέλει ο λαό και η νεολαία να παρεμβαίνουν δυναμικά στι εξελίξει, να γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστέ. Δίνει όλε του τι δυνάμει για να ανέβει ο βαθμό οργάνωση εργατική τάξη στα σωματεία, για την ανασύνταξη του κινήματο, την προώθηση της κοινωνικής συμμαχίας. Γι' αυτό επισημαίνουμε πως όσοι αποστροφή και πιθανά απογοήτευση απήχαν και από τις εκλογές δεν άλλαξαν κάτι. Ήδη όλοι όσοι συγχαίνονται τους ερμηνεύουν κατά το δοκούν. Στον αντίποδα όμως στην Ελλάδα υπάρχει και δυναμώνει μια υπολογίσιμη δύναμη σύγκρουση με ό,τι τους μαυρίζει τη ζωή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η νεολαία του ΙΚΝΕ δύναμη εμπιστοσύνης δύναμη εμπιστοσύνης και έκφραση ενό ρεύματο αφισβήτηση στην κυρίαρχη πολιτική που μπορεί και πρέπει με τη συμμετοχή όλων να δυναμώνει ως δύναμη ανατροπής. Μια δύναμη που έχει αποδείξει πως θέλει και μπορεί να φτάσει τα πράγματα μέχρι τέλους όταν ο λαός αποφασίσει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Βεβαίως, Ταυτόχρονα, αυτέ τι εβδομάδε που μεσολάβησαν από τι ευρωεκλογέ, έχουν γίνει και πολλά άλλα. Έχει φουντίω, παραδείγματο χάρη, η συζήτηση για την άνοδο των λεγόμενων ακροδεξιών δυνάμεων και για το πώ και ποιο μπορεί να τι αντιμετωπίσει. Ορισμένοι, μάλιστα, περισκούδαστοι πολιτικοί αναλυτέ παραπλανούν συνειδητά, μάλιστα αναφέρουν αυτέ τι δυνάμει ω αντισυστημικέ. Αλήθεια, ποιο είναι αντισυστημικό, Η Λεπέν τη Γαλλία που ο υποψήφιο του κόμματό τη για την Πρωθυπουργία δήλωσε ξεκάθαρα ότι θα σεβαστούν απόλυτα τι υποχρεώσει τη Γαλλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, που εύχεται ο ίδιο η Ουκρανία να έχει πυρομαχικά για να συνεχίζει το πόλεμο, ή η Λεπέν η ίδια που δηλώνει πω έβαλε του θεσμού και ενσαρκώνει την τάξη και την ηρεμία. Είναι αντισυστημική μήπω η μελώνη τη Ιταλία, που η κυβέρνησή τη έχει γίνει υπόδειγμα πολιτική για 15 από τα 27 κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω δηλώθηκε πρόσφατα, ή μελώνει πω στην πρόσφατη σύνοδο του G7 συμφώνησε με τα 40 δισεκατομμύρια ω επιπλέον στήριξη στην αντιδραστική κυβέρνηση τη στην Ουκρανία. Τέτοιου βλέπει και τρέμει το σύστημα. Εκεί βέβαια που γελάνε και οι πέτρε ακόμα είναι όταν τα αντίστοιχα εγχώρια φρούτα, την Πουβελόπουλου, που έχουν ω παράδειγμα τι παραπάνω δυνάμει, εμφανίζονται και οι ίδιοι ω αντισυστημικοί όταν δεν πουλάνε επιστολέ του Χριστού. Παριστάνουν του φιλιγνιστέ και λένε ταυτόχρονα ότι υποστηρίζουν τον Τραμπ που είναι υπέρ τη σφαγή στην Παλαιστίνη από το κράτο δολοφόνου του Ισραήλ. Ισχυρίζονται πω θέλουν να καταπολεμήσουν τι ελίτ που καρπώνονται τον υδρότα του λαού και στην Ευρωβουλή ψήφισαν ότι τα λόμπι αποτελούν ζωτικό στοιχείο τη δημοκρατία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συγκεκριμένε δυνάμει δεν απειχούν τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο παρά τα συμφέροντα ενός συστήματος που σφαδάζει εν μέσω σφοδρών ανταγωνισμών για το ποιος θα μας ουλήσει περισσότερα κορδίλια από το Ταμείο Ανάκαψης, για το πώς θα μοιρώζονται τα δισεκατομμύρια και σε ποιους μαύρους ή πράσινους ομίλους που οι ικανοποίηση των συμφερόντων τους τσακίζουν τη ζωή των λαών. Ενό συστήματο που στιγματίζεται από τις πολεμικές συγκρούσεις σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, με εκατοντάδες χιλιάδες να πεθαίνουν ήδη στο σφαγείο της Ουκρανίας και αλλού, που οι αστικέ τάξεις του κάθε κράτους εξοπλίζονται σαν αστακοί, ρίχνοντα τα οικονομικά βάρη στου λαού, όντω έτοιμε να του μετατρέψουν και σε κρέα για τα κανόνια του. Παιδιά του συστήματο, λοιπόν, είναι όλοι αυτοί. Απόνερα μια βαθιά αντίδραση και των αποτελεσμάτων όσων κυβέρνησαν και κυβερνούν στην Ελλάδα και αλλού, που του επιτρέπει να παρουσιάζονται ω φιλολαϊκοί τη στιγμή που είναι βγαλμένοι από το βαθύ σκοτάδι. Και σαν να μην έφτανε αυτή η μαύρη συστημική κομμωδία. Έχουμε ταυτόχρονα και του όψιμου πολέμου τη ακροδεξιά. Τι προοδευτικέ δυνάμει δήθεν που θα ενωθούν για να υψώσουν τείχο. Μα καλά, σε ποιου νομίζουν ότι απευθύνονται. Θα αντιμετωπίσει δηλαδή την ακροδεξιά, τη λεγόμενη ακροδεξιά, το Πασόκ. Μα αυτή κυβέρνησαν πριν λίγα χρόνια με τον Καρατζαφέρη, του οποίου στέλεχο ήταν ο Βελόπουλο. Θα του αντιμετωπίσει ο Κασιλάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ που συγκεβαίρισαν με του άλλου ακροδεξιού τον ΑΝΕΛ θα του αντιμετωπίσουν αυτοί που χειροκροτούσαν όλοι μαζί του φασίστε των Αζόφ στη Βουλή. Αυτοί που έχουν επίσημη γραμμή αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ταυτίζει τον φασισμό με τον κομμουνισμό. Που ταυτίζει αυτού που τσάκισαν τον φασισμό, τη Σοβιετική Ένωση, τον κόκκινο στρατό, τα αντιστασιακά κινήματα με του φασίστε δολοφόνου των λαών. Μάλιστα τώρα, στο όνομα της περιβόητης αντιμετώπισης της Παρουσιάζουν ως πρότυπο το συνασπισμό κομμάτων στη Γαλλία με την ονομασία Νέο Λαϊκό Μέτωπο, το συνασπισμό δηλαδή του Σοσιαλιστικού Κόμματο τη Ανυπότακτη Γαλλία, του Μεταλλαγμένου Κομμουνιστικού Κόμματο Γαλλία ή των Οικολόγων, όπω έχει ήδη διαμορφωθεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται για κάτι νέο, αφού οι ίδιε δυνάμει είχαν συγκροθεί σε εκλογικό συνασπισμό και στι προηγούμενε βουλευτικέ εκλογέ στη Γαλλία. Που τελικά καθόλου δεν έφραξαν το δρόμο στην ακροδεξιά. Το πόσο βέβαια προοδευτικό είναι το εν λόγω μέτωπο, φαίνεται όχι μόνο από το ρόλο που έχουν παίξει οι δυνάμει του στην προώθηση τη λαϊκή επίθεση και τον αποπροσανατολισμό τη λαϊκή δυσαρέσκεια, αλλά και στι σημερινέ θέσει του μπροστά στι εκλογέ που θα γίνουν τι επόμενε μέρε. Δηλώνουν μπροστά στι εργοδοτικέ οργανώσει ότι δεν θα αλλάξει το ροφορολογικό πλαίσιο για τι επιχειρήσει καλούν τους εργοδότες σε συνεργασία για το νέο παραγωγικό σύμφωνο για να εξασφαλιστεί, όπως λένε, η κοινωνική ειρήνη. Στο θέμα του υπερενιστικού πολέμου στην Ουκρανία, το νέο μέτωπο συντάστηκε και αυτό με τη στήριξη της κυβέρνησης Ζελέσκη, μεταξύ άλλων με την παράδοση που πρέπει να γίνει των απαραίτητων όπλων, όπως αναφέρουν στις θέσει του. Η πραγματικότητα είναι ότι η λαϊκή δυσαρέσκεια που μεγαλώνει για την πλουτοκρατία και η οποία δεν έμεινε βουβή αλλά εκφράστηκε με τι μεγαλειώδει εργατικέ λαϊκέ κινητοποιήσει που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία, επιχειρείται να εκτονωθεί και να διοχετευτεί σε διεξόδου ακίνδυνε για την κερδοφορία και την εξουσία του κεφαλαίου. Μέσα σε αυτέ τι συνθήκε είναι που φοντώνουν όλα τα τελευταία χρόνια οι ενδοαστικέ διεργασίε, αφενό με τη σταθερή μετεξέλιξη του κόμματο τη ΛΕΠΕΝ σε κόμμα εξουσία, κάθε άλλο παράδειση στην με συνεχέ τρογγύλεμα σε ακροδεξιέ φασιστικέ γωνίε και αφετέρου, με την επιχείρηση αναμόρφωση τη αμαρτωλή και χρωκοποιημένη σοσιαλδημοκρατία, με τη συγκρότηση συνασπισμών όπω το νέο λαϊκό μέτωπο. Απάντηση σε αυτέ τι επιδιώξει του κεφαλαίου, ελπίδα για του λαού στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, είναι η ανασύνταξη του εργατικού κινήματο, ο προσανατολισμό σύγκρουση με το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Για να μπουν εμπόδια στι αντιδραστικέ εξελίξει και να ανοίξει ο δρόμο τη πραγματική ανατροπή. Σε αυτό το δρόμο το ΚΚΕ είναι αποφασισμένο και δίνει όλε τι δυνάμει σε κάθε χώρο που μια σπίθα αγώνα μπορεί να συγκρουστεί με την αδικία και να κερδίσει ανάστηση ανακούφιση ο λαό. Και είναι αποφασισμένο γιατί πιστεύει ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Μπορούν να υπάρξουν ριζικέ ανατροπέ στη σημερινή καπιταλιστική κοινωνία. Πιστεύει πως το στήρθημα του Πεντηκοστού Φεστιβάλ γράφουμε ιστορία, αλλάζουμε τον κόσμο, το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός, είναι μια καθημερινή υπόθεση που μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Γιατί ο σοσιαλισμός... <Και> γιατί ο σοσιαλισμός, η κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, είναι απάντηση στον προβληματισμό του τι μπορεί να γίνει, είναι απάντηση σε κάθε πρόβλημα. Γιατί παρά τα μεγάλα προβλήματα και τις αδυναμίες που αντιμετώπισε η πρώτη προσπάθεια οικοδόμησης του σοσιαλισμού, έδωσε δείγματα γραφής για το τι μπορεί να προσφέρει η κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, ο σχεδιασμό με κριτήριο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και τη συνολική ευημερία. Τι ανεξάντλητες δυνάμεις έχει η εργατική τάξη όταν αποτινάξει τα δεσμά της εκμετάλλευσης. Τι μεγαλύτερη απόδειξη από το ότι ο σοσιαλισμός ανοικοδόμησε μέσα σε μήνες ολόκληρες πόλεις, που είχαν καταστραφεί κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πρόσφερε άμεσα στέγη σε εκατομμύρια ανθρώπου. Δεν ήταν, βλέπετε, το αστικό επιτελικό κράτο που δεν μπορεί ούτε στου ημόπληκτου να φτιάξει το σπίτι του, αλλά αντίθετα αρπάζει τα σπίτια του λαό. Σκεφτείτε ότι στο σοσιαλισμό το δικαίωμα στι διακοπέ ήταν κατακτημένο για όλου και για όλε. Όταν σήμερα στην Ελλάδα το 50% και πάνω δεν μπορεί να πάει ούτε μια μέρα διακοπέ και την ίδια στιγμή οι ξενοδοχειακές μονάδες φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Σκεφτείτε πώς θα ήταν σήμερα οι έξυπνε πόλεις του σοσιαλισμού με τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και πώς είναι οι πλημμυρισμένε πόλεις που έχουμε στην Ελλάδα και τα καμένα δάση. Σκεφτείτε τι θα μπορούσε να λύσει με τις σημερινέ δυνατότητες η τηλεατρική και η τρισδιάστατη απεικόνηση οργάνων του ανθρώπινου οργανισμού τη στιγμή που αυτές τις δυνατότητες τι απολαμβάνουν σήμερα μόνο οι πλούσιοι, ή γίνονται ακόμα και οι αφορμοί για να κλείσουν νοσοκομεία και επιπληρωμή απόγευματινά ιατρία. Σκεφτείτε ότι στο σοσιαλισμό οι εργαζόμενοι δούλευαν 7 ώρε, 5 μέρε την εβδομάδα. Σκεφτείτε πόσο θα μπορούσαμε να δουλεύουμε με τι σημερινέ δυνατότητε αυτοματοποίηση παραγωγή που στη σημερινή Ελλάδα από την 1η Ιούλη, θα δουλεύουν έξι μέρε τη βδομάδα σε μια σειρά από κλάδου και επιχειρήσει, 13 ώρες την ημέρα οι εργαζόμενοι. Αναφέρουμε, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισε, φίλοι και φίλε, όλα τα παραπάνω, γιατί το κρίσιμο σήμερα είναι ευρύτερε δυνάμει του λαού και τη νεολαία να εμπνευστούν και να πιστούν ότι υπάρχει διέξοδο από τη σημερινή βαρβαρότητα και αυτή τη διέξοδο διεκδικεί και παλεύει μαζί με το λαό το ΚΚΕ. Και αυτό γιατί η ιστορία. Και αυτό γιατί η ιστορία δεν τελειώνει στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και τη μισθωτή σκλαβιά. Η ιστορία και η ανθρωπότητα δεν θα είναι για πάντα εικόνα ενός κόσμου τεράτων με πολέμους, νεκρά παιδιά, πνιγμένους, φτώχεια και ανεκπλήρωτα όνειρα. Οι λαοί άλλωστε δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Η ιστορία γράφεται ακόμα και φωτίζει ότι ο σοσιαλισμό είναι το μέλλον. Η μόνη ρεαλιστική διέξοδο για του λαού όλου του κόσμου και το λαό μα. Σε αυτό το δρόμο βαδίζουμε ακλόνητοι και αποφασισμένοι ότι το δίκαιο τελικά θα νικήσει. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες.